Το Δημήτρη το Διαμαντόπουλο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τώρα θέλω να. Από μια θέλω να σε ξεκινήσω το χθεσινό, αλλά από την άλλη θέλω να σε πάω και λίγο ένα σχόλιο μικρό να θες για αυτό το τρελό παιχνίδι που έγινε προχθές. Για ποιο λες, για μέσα στην ΑΕΚ? Για το Ξάνθη Ηρακλής. Για το Ξάνθη Ηρακλής λες. Πραγματικά ένα παιχνίδι που δεν είναι β' εθνικής. Ναι. Μιλάμε για ένα αγγλικό σκορ. Εντάξει, παίζανε στην ουσία δύο αδιάφορες ομάδες. Ναι. Γι' αυτό και παίχτηκε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με πολλές εναλλαγές κοντρά συναισθημάτων. Εντάξει, ο Ηρακλής μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλή ταυτότητα προπονητική. Μια καλή δουλειά γίνεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Νεαρά παιδιά που τρέχανε. Όρεξη για διάκριση. Εμείς έχουμε και έμπειρους παίκτες και αρκετά ταλαντούχους. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς που αρέσει σε κάθε φιλαθλό να το βλέπει. Όταν είναι απελευθερωμένες. Αλλά σίγουρα δεν αρέσει εμάς να τρώμε 3 γκολ. Καλά, ναι, εντάξει. Και μιλάμε τώρα για εμάς που ήταν 2-0, έγινε 2-3-3-3. Και είναι ενδεικτικό αυτό που είπες εσύ, ότι καμιά φορά όταν οι ομάδες είναι απελευθερωμένες από το άγχος και την πίεση, ότι μπορεί να παίξουν και λίγο πιο άνετα, πιο απελευθερωμένα από αυτό που έχουν συνηθίσει όταν υπάρχει η σκοπιμότητα, ειδικά στη Super League 2. Πριν σε πάω στα του ντέρμπι, επειδή είδες το χθεσινό μάτς, θα θέλαμε τη γνώμη σου. Και ως επιθετικός κιόλας, γιατί ο Πάκο έχασε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει, τουλάχιστον ένα γκολ. Και είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, δηλαδή, κάναμε την κουβέντα νωρίτερα εδώ πέρα με το Στρίγκο και την Άννα, του Τσόλακ. Που λες ότι δεν χάνεται ή μήπως χάνεται τελικά. Και εσύ ως φορ μπορείς να μας απαντήσεις καλύτερα. Εγώ σαν φορ πάντα θα καλύψω ένα σεντεφόρ. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι πλήρως αντικειμενικός. Το είδα το παιχνίδι. Για μένα, εφόσον ο ΠΑΟΚ στο πιεστικό του πρώτο δεκάλεπτο, εκεί που ήταν όντως κυριαρχικός και είχε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Ναι. Και μετά να συνεχιστεί αυτός ο ενθουσιασμός και η ψυχολογία θα ήταν με το μέρος των παιχτών του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα η Μαρσέιγ έδειξε ότι είναι μια κλάση πάνω από το γεννόμενο του ΠΑΟΚ. Το διαχειρίστηκε πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι όλο. Ήξερε τι ζητούσε στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι δεν είχε πολλά ψυχικά αποθέματα. Και θεωρώ ότι η Μαρσέιγ ένιωθες ότι το ελέγχει καλύτερα το παιχνίδι. Ότι έχει μια ηρεμία. Είχε κομμάτια που το έβγαλε και άνετα. Ναι. Το έβγαζε άνετα, δηλαδή το έβλεπε στο γήπεδο. Βέβαια, γίνανε μεμονωμένες φάσεις μετά το δεκάλεπτο, οι οποίες ας πούμε θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να σημειώσει ένα τέρμα και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει και 0-2 πολύ πιο πριν. Και εντάξει, να μιλάμε τώρα για άλλα πράγματα. Πάντως, συγχαρητήρια σε μια ελληνική ομάδα που πραγματικά έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα, έπαιζε σε μια πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι είναι καλό για τη χώρα μας γενικότερα το να πηγαίνουν ελληνικές ομάδες μακριά στις ευρωπαϊκές. Είναι βαθμοί, είναι βαθμοί. Είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι Άρης, είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε είναι οποιαδήποτε ομάδα. Είναι βαθμοί σε κάθε περίπτωση. Ναι. Πριν πάμε λίγο στο τέλος, οι καλεσμένες μας είναι η δουλειά του αυτή. Το κάνει σωστά ο Τσόλακ στο 82? Το πώς θέλει να τελειώσει τη φάση. Νομίζω ότι πλασάρει σωστά προς εκείνη τη γωνία, γιατί είναι η ανοιχτή γωνία. Τώρα, για λίγα χιλιοστά, είναι αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο. Δοκάρει και μέσα είσαι ο ήρωας και ο μάγκας. Δοκάρει και έξω σε βρίζει όλο το γήπεδο ο αποτυχημένος. Μήπως ο χρόνος που το κάνει είναι λάθος. Απλά ο Τσόλακ φαίνεται ότι λες και δεν του πάει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι, λες και δεν του πάει. Είναι ενώ πήγε. Σε ποια ομάδα αγωνιζόταν, στη Μάλμε? Στη Μάλμε, ναι, ναι. Την οδήγησε στο Champions League, δηλαδή. Ναι, δηλαδή με πολύ καλές εμφανίσεις, με γκολ. Εδώ, ας πούμε, νιώθω ότι βλέπω ένα παιδί με παραπάνω πίεση από το κανονικό όταν μπαίνει να παίξει. Δηλαδή, νιώθω ότι σαν να νιώθει ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση και έτσι νομίζω ότι δεν μπορεί να βγάλει ακριβώς τον εαυτό του. Πάντως, κύριε Διαμαντόπουλε, σε αυτό που είπατε νωρίτερα, δοκάρι και μέσα είσαι ο ήρωας, δοκάρι και έξω σε γιουχάρουνε, δεν έγινε χθες. Και θα το παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, και εσείς και όλοι. Εντάξει, όσοι. Εντάξει, αλίμον αν και χθες υπήρχαν τέτοιες εικόνες, τότε θα έπρεπε γενικότερα όλοι να αποσυρθούμε και εσείς σαν δημοσιογράφοι και εγώ σαν ποδοσφαιριστή και εσάς στελέχη, να σταματήσει να υπάρχει ποδοσφαιρό. Αν αποδοκιμαζόντουσαν και χθες η προσπάθεια αυτή που έχει γίνει, νομίζω ότι θα μας πήγαινε και άλλα χρόνια πίσω από αυτά που ήδη είμαστε.
Θα σε πάω σε ένα άλλο πρόβλημα με γκολ που υπάρχει στην πόλη. Στον Άρη, που τον βλέπεις τη φετινή σεζόν και τον παρακολουθείς, δεν τον θέλει πολύ. Ναι. Είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκε φέτος όλο το χρόνο ένα σημείο αναφοράς, στον οποίο παίκτη, ας πούμε, θα μπορούσε να πάρει 12-15 γκολ. Γιατί μόνο έτσι ξεμπλοκάρει μια ομάδα επιθετικά. Ας πούμε, να ξέρεις ότι το center for σου ή θα μου κάνει 15 γκολ, ή θα μοιραστούν οι center for, θα μου βάλουν από 8 ή 2 center for. Ναι. Συν ότι πάρω από extreme, half και από κάποιο stopper, ας πούμε, από κάποιο στατικό. Ναι. Ο Άρης στο πρώτο μισό με τον κύριο Μάτζιο, ας πούμε, δημιουργούσε πολλές ευκαιρίες. Η μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Και ακόμα και σε κλειστές άμυνες, Δημήτρη, που είναι ένα πρόβλημα για τον Άρη. Ναι, ναι, η δημιουργία δηλαδή ήταν φανταστική. Αλλά το γκολ πολλές φορές, πέρα από την τύχη, υπάρχει και ικανότητα, υπάρχει το timing, το momentum. Ξέρετε πώς είναι. Εγώ θα σας μιλήσω για μένα. Αν, ας πούμε, σε 2-3 παιχνίδια δεν είναι σκόραρο και χάσω και ευκαιρίες, την αιστεία ξαφνικά αρχίζεις να τη βλέπεις να μικραίνει. Ναι. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Ναι. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι τα πρώτα μάτς με τον Μπούργκος επιθετικά πήγε, φάνηκε ότι ξεμπλοκάρει, ότι έβαλε κάποια τέρματα. Αλλά, όπως λέω και εγώ στο ποδόσφαιρο, πέρασε ο μήνας του μέλητος και ξαναβγήκαν τα προβλήματα που υπήρχαν. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ως φόρ θα μπορείς να μας απαντήσεις για τον Καμαρά. Δηλαδή, τον βλέπουμε στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν να παίζει μόνο φόρ, στο 4-2-3-1. Θα τον βοηθήσει, πιστεύεις, αυτό το οποίο είδαμε στο ΆΚΑ, το 4-4-2, δηλαδή να παίζει διπλός, να έχει και έναν ακόμα παίχτη δίπλα του? Σίγουρα θεωρώ ότι θα τον ξεμπλοκάρει πάρα πολύ. Γιατί ναι. Για μένα ο Καμαρά δεν είναι. Δεν είναι κλασικό 9. Ναι. Δεν είναι κλασικό 9. Είναι ένας παίχτης ο οποίος φαίνεται από την τηλεόραση ή τα χαρακτηριστικά του, ας πούμε, σαν βαρύς ο Γκώδης. Αλλά είναι ποιοτικός. Μπορεί να κατέβει τη γραμμή που λέμε, ας πούμε, ποδοσφαιρικά, να συνεργαστεί, να παίξει, να φύγει στον χώρο. Αν έχει ένα παίκτη δίπλα του, σίγουρα θα τον βοηθήσει πολύ. Γιατί όταν πας να παίξεις με οποιαδήποτε ομάδα, σου λέει, απ' την άλλη είναι ο Καμαρά. Εκεί εστιάζουμε. Ναι. Αυτόν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε, να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, όπως το έκανε κάποιες φορές ο Μαντσίνη, που μπορεί να βρει χώρους από αυτό το πράγμα και ναι, να σημειώνουν κάποια τέρματα τα εξτρέμ. Ναι. Δηλαδή, κάνει πολλή δουλειά ο Καμαρά. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν κάνει αυτή που πρέπει και αυτή που μπορεί κιόλας, ίσως. Ναι. Γιατί δεν ήταν ποτέ παίχτης ο οποίος είχε πολλά γκολ στην καριέρα του. Είναι παίκτης ο οποίος περισσότερο είναι περιφερειακός και πάει στη δημιουργία. Δηλαδή βλέπει γήπεδο. Μπράβο. Μπορεί να δει πράγματα. Μπράβο. Και να πάει σε ένα πιο συμμετοχικό παιχνίδι από το να γίνει το εννιάρι που θα ψάχνουν όλοι. Το ντέρμπι της Κυριακής πώς το βλέπεις? Ο Άρης πιο φρέσκος και είχε όλη την εβδομάδα να επικεντρωθεί. Είχε την ευκολία και το χρόνο, θα πω εγώ, να επικεντρωθεί σε αυτό το μάτς περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ έρχεται μια πνευματική και αγωνιστική κόπωση, αλλά είναι μια ομάδα που βγάζει σοβαρότητα, σε όποια κατάσταση και αν είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα ξεκινήσω από την ομάδα του Άρη λέγοντας ότι σίγουρα το ότι έχει μια εβδομάδα ξεκούρασης, κάποιες μέρες παραπάνω, θα παίξει το ρόλο του, γιατί θα υπάρχει φρεσκάδα και ούτως ή άλλως ένα Άρης ΠΑΟΚ πάντα είναι ένα μάτς δίχως αύριο αγωνιστικά. Είναι ένα μάτς που θέλουμε να το κερδίσουμε. Σαν τρελή δεν το συζητάω. Στην τη βοήθεια του κόσμου, που θεωρώ ότι μετά από καιρό πρέπει να γίνει ένα sold out και να στηριχτεί η ομάδα όπως έχει συνηθίσει τα παλαιότερα χρόνια, γιατί με το COVID, ας πούμε, έχουμε ξεφύγει λίγο. Θέλω μια έκκληση σαν Δημήτρης να παιχτεί ο αγώνας στις 4 γραμμές του αγωνιστικού χώρου χωρίς παρατράγουδα, χωρίς τίποτα άλλο. Φτάνει πια, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό. Τώρα από τη μεριά του ΠΑΟΚ σαφώς θα υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση, γιατί όλη τους χρονιά ήταν αυτό το μάτς. Δηλαδή πιστεύω ότι ψυχικά θα είναι άδειοι, αλλά σίγουρα θέλουν να έρθουν, να παίξουν ένα τοπικό ντέρμπι. Mm-hmm. Αυτά τα παιχνίδια νομίζω είναι μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να έχει διαφορετικά momentum το παιχνίδι. Mm-hmm. Και η ψυχολογία αλλάζει συνεχώς.
Θεωρώ πάντως ότι θα είναι ένα πολύ προσεγμένο τακτικά παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Κλείνοντας, θέλω και ένα σχόλιο, γιατί είχαμε την επανεμφάνισή του στο ΆΚΑ μετά από πολλούς μήνες την περασμένη Κυριακή. Τον ξέρεις πολύ καλά εσύ, τον Γιώργο Δελιζήση. Ναι. Γιωργάρας. Ο αρχηγάρα μας. Η αρχηγάρα μας. Εντάξει, ο Γιώργος, ένα παιδί που. Να το πείτε εσείς, ας πούμε, τι έχει δώσει και τι έχει κάνει για αυτή την ομάδα. Είναι ο φυσικός αρχηγός. Εμένα ούτως ή άλλως είναι και φίλος μου, αδερφός. Νομίζω ότι ο Γιώργος και όταν δεν παίζει, είναι αυτό που είπες. Είναι ο φυσικός αρχηγός, είναι αυτός ο άνθρωπος που θα βοηθήσει την ομάδα με συμπεριτήρια, με συμπεριφωνήσεις. Μπορεί να βγει στα δύσκολα, όχι μόνο εξωαγωνιστικά, ας πούμε, γύρω-γύρω από την ομάδα. Ναι. Ακόμα και αγωνιστικά, θεωρώ ότι μπορεί και πρέπει να βρίσκεται άλλον ένα χρόνο στην ομάδα. Τίποτα. Χαίρομαι να το βλέπω μέσα στο γήπεδο. Έχουμε περάσει πολλά και νομίζω ότι να είναι γερός να τα δίνει ο Θεός. Δημήτρη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό φινάλι σεζόν σε μια δύσκολη σεζόν για εσάς. Να ευχηθούμε την Ξάνθη και η υγεία πάνω απ' όλα. Πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, Δημήτρη. Υγεία σε εσάς, στους ακροατές. Έγινε, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, Δημήτρη Ζεμαντόπουλος, έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο.